ότι θα φέρουν, ας πούμε, και ένα αέρα εμπιστοσύνης προς το επενδυτικό κοινό. Αυτό εννοείται. Θα ήλπιζα, βεβαίως, ναι. Αυτό θα ήλπιζα, ναι. Είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη τέτοιας εμπιστοσύνης αυτή η συμμετοχή. Εσείς πιστεύετε... Βεβαίως πρέπει να και στην πράξη να εφαρμοστεί, μόλις έχει εκλεγεί ένα διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να δουλέψουν. Ναι, και να δούμε αποτελέσματα. Είστε αισιόδοξος γενικά ότι θα τα καταφέρει η Τράπεζα Κύπρου? Βεβαίως, εκ της θέσεώς σας τώρα δεν θα μπορείτε να μου πείτε δημοσίως, φαντάζομαι, κοιτάξτε, ακόμη και να το πιστεύετε ότι είστε απεσιόδοξος. Να σας πω, ναι, εκ της θέσεώς μου και εκ χαρακτήρος. Αφιλής, ακούγεται η ερώτηση μου. Είμαι αισιόδοξος, ναι, αλλά όχι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Mm. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είμαστε πριν από μερικές μέρες, έστειλε ένα έτσι μήνυμα αισιόδοξο, το θυμάστε, ότι μέχρι το τέλος του 2014 της επόμενης χρονιάς μπορεί η κυπριακή οικονομία, το διευρύνω. Με ρωτάτε για την τράπεζα, εγώ απαντώ και γενικότερα για την κυπριακή οικονομία. Ο πρόεδρος είπε, εξέφρασε με έτσι μια αισιόδοξη προσέγγιση, πως μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς μπορεί να είμαστε ήδη σε πορεία ανάκαμψης. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε και το άλλο που επίσης εξήγησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αυτό ουσιαστικά προδιαγράφει την κυβερνητική πολιτική. Αυτή η προοπτική αισιόδοξη δεν θα υλοποιηθεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, χωρίς συνεπή εφαρμογή του προγράμματος του μεταρρυθμιστικού, τομών που πρέπει να υλοποιήσουμε στην οικονομία μας, χωρίς να πετύχουμε την δημοσιονομική εξυγένση και χωρίς βεβαίως, για να επανέλθω και στο ερώτημα το τραπεζικό, και χωρίς βεβαίως να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια που πάει καλά της σταθεροποίησης, αναδιάρθρωσης και ανακεφαλοποίησης τώρα του τραπεζικού συστήματος. Συνοπώς, όχι με επαναπαυόμενη να δηλώνουμε αισιοδοξία. Να δηλώνουμε αισιοδοξία στην βάση της γνώσης, της ασφαλούς εκτίμησης πως αν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, βεβαίως οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι θετικές, βεβαίως και το τραπεζικό μας σύστημα και η μεγάλη τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα γενικότερα μπορούν να ξανασταθούν σε πολύ πιο υγιείς βάσεις, όπως ακριβώς χρειάζεται μια οικονομία όπως την Κυπριακή που επιχειρεί μια επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση, ναι. Φαίνεται πως αν καυτίαζε.